Αντιπλημμυρικά έργα στον κατάλληλο χρόνο, σε ένα μήκος 7 χιλιόμετρων, με τα καλάμια και τα κάθε είδους εμπόδια που έπνιγαν τον γιόφυρο ποταμό να αποτελούν παρελθόν. Για εντυπωσιακές εικόνες καθαρισμού και μάλιστα για πρώτη φορά στα χρονικά, σε τόσο μεγάλη έκταση, κάνουν λόγο δημότες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι πλέον νιώθουν ανακούφιση σε περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Φέτος έγινε μια πολύ σωστή δουλειά και στον κατάλληλο χρόνο. Οπότε ο κόσμος πρέπει να είναι ήρεμος. Πρέπει να είμαστε όλοι δηλαδή ήρεμοι, ότι δεν θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Πολύ ωραία. Τέλεια τον έκανανε. Για μια εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο καθαρισμού έκανε λόγο ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, ο οποίος προχώρησε σε αυτοψία σε γιόφυρο Τρεις Βαγκές και Λίντο. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στην περιφέρεια για την δουλειά που έκαναν, τον ανάδοχο που παρά το ότι είχε μια τεράστια έκπτωση, 70% ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας και έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Κάμαν καλή δουλειά. 6-7 χρόνια τώρα καθάρισμα δεν γινόταν σαν αυτό. Είχε μέσα λεύκες και αυτά, θεόρατες. Τώρα όμως, δόξα τω Θεώ, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πνιγούμε. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στις Τρεις Βαγκές, όπου μαζεύτηκαν 15.000 κυβικά μέτρα φερτών υλικών και απορριμμάτων. Ωστόσο, σε άλλο σημείο του ποταμού, λίγα μέτρα παρακάτω, ασυνείδητοι πολίτες πέταξαν κουτάκια από αναψυχτικά και άλλα σκουπίδια, με τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη να καταδικάσει το γεγονός. Θα παρακαλέσω να το προσέχουμε όλοι. Ακόμα και εκείνοι που τα πέταξαν, να αισθανθούν λίγο το βάρος της ευθύνης τους. Είδατε οι ΔΕΗ. Σε λάθος θέση μας εμποδίζει να περάσουμε. Αλλά δεν είναι η εικόνα αυτή και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πολύ σύντομα θα βγει στον αέρα η μελέτη οριοθέτησης, εξυγίανσης, διευθέτησης και ανάπλασης του γιόφυρου από την περιφέρεια Κρήτης σε μια προσπάθεια ανάδειξης του δροβιότοπου ώστε να είναι επισκέψιμο στο μέλλον. Για να κάνουμε αυτήν την περιοχή από κατάρα ευλογία. Ο ποταμός είναι επικίνδυνος, αλλά έχει και τεράστιο ενδιαφέρον γιατί είναι ένας σοβαρός υδροβιότοπος. Θα αναδείξουμε όλα του αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά θέλει χρόνο. Θα υπάρξουν ενδεχομένως και απαλωτριώσεις. Οπότε εκεί πλέον γίνονται όλα τα προβλήματα. Σημαίνει ότι θα γίνει οριοθέτηση, θα είναι επισκέψιμο το ποτάμι και δεν θα είναι όπως στην κατάσταση που είναι τώρα, αλλά θα είναι χώρος αναψυχής. Με τον καθαρισμό του γιόφυρου, δημότες αντικρίζουν και τα στάσιμα νερά σε ορισμένα σημεία, με τη δυσοσμία, όπως λένε, να είναι έντονη. Βρωμούνε βέβαια, μυρίζουνε. Ναι. Αλλά και εδώ πλέον γέφυρα. Περνούνε και κάθε μέρα σακώνονται. Πέρα από το γιόφυρο, εργασίες καθαρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη σε Γαζανό ποταμό, Ξεροπόταμο και Καρτερό. Καθαρίζεται και θα καθαριστεί σε όλα τα σημεία που είναι απολύτως αναγκαίο. Μπορούμε να μιλάμε με άνεση ότι μια σοβαρή πλημμύρα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Τον κατακλυσμό του ΝΟΕ δεν μπορούμε.